Κύριε Τζαναβάρα, συγχαρητήρια. Τερματίσατε πρώτο στα 23 χιλιόμετρα. Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Να είστε καλά. Εγώ συμμετέχω σε λαϊκούς αγώνες. Μου αρέσει να παίρνω μέρος. Και ήρθα να τρέξω στον αγώνα εδώ στην περιοχή της Ερμιόνης. Πιο πολύ επειδή δεν είχα τρέξει εδώ στην περιοχή. Και είχα ακούσει καλά λόγια για τον αγώνα. Τα συναισθήματά μου στη διαδρομή, μιας και κέρδισα την εν λόγω διοργάνωση, είναι χαρά και μου άρεσε γενικά η όλη διοργάνωση και η διαδρομή πάρα πολύ μου άρεσε. Τρέχετε πολλά χρόνια σε ανάλογες διοργανώσεις? Βασικά τρέχω 20 χρόνια. Ναι, πάρα πολλούς αγώνες, γύρω στους 40 αγώνες το χρόνο σε λαϊκούς αγώνες. Σε όλη την Ελλάδα παίρνω μέρος και πολλές φορές πάω και στο εξωτερικό. Μου αρέσει να τρέχω και σε διαφορετικούς αγώνες. Τι σημαίνει για εσάς ο αθλητισμός? Κοιτάξτε, για μένα δεν είναι καθαρά αθλητισμός, είναι άσκηση. Αθλούμενοι είμαστε, δεν είμαστε αθλητισμός, είναι άλλος ο αθλητισμός. Μπορώ να πω υγεία, αλλά δεν είναι με την έννοια υγεία ότι τρέχει αυτός, είναι υγιής. Αρρώστια είναι για μας, γιατί εγώ κάνω κάθε μέρα προπόνηση και πολλές φορές, επειδή τώρα είμαι και λίγο άνεργος, πρωί-απόγευμα, είναι λίγο αρρώστια. Και ξεσπάμε στους αγώνες. Επισκέφτεστε πρώτη φορά την περιοχή της Ερμιονίδας? Είχα έρθει πριν ένα μήνα να τρέξω στην Ίδρα ένα αγώνα και επειδή έχω ένα φίλο εδώ από την περιοχή, δεν θα τον ονομάσω, ήρθα εδώ, ήπια καφέ και πηγαίνοντας για Ίδρα και στο γυρισμό για φαγητό. Το ρωτάω αυτό για να σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Πώς σας φάνηκε η διαδρομή? Η διαδρομή, επειδή και εγώ είμαι από ένα χωριό της Κορινθίας, Αθήκια Κορινθίας, η διαδρομή είναι όπως τρέχω στην περιοχή μου. Ανηφοροκατηφόρες, χωματόδρομοι, μονοπάτια. Δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Πάντως ήταν διαφορετικά από ό,τι τρέχω, γιατί πρώτη φορά έχω τρέξει και μου άρεσε γενικά το τοπίο. Αν σας ζητούσα να αφιερώσετε κάπου την νίκη σας, πού θα την αφιερώνα? Στην κόρη μου την Αθανασία, η οποία αύριο, την επόμενη εβδομάδα, κλείνει 3 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά και εσείς συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.